Έλα, ο μετανάστης μας, ο Βερολίνος. Έχουμε πάρα πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Βλέπεις τα παιδιά να λιμοκτονούν, να πεινάνε και το μόνο που βγάζει τη γαμπή στην Ευρώπη είναι τα σύνορα, ρε γάμπο τα σπίτια τους. Δεν είναι σοβαρή, ρε παιδί μου. Ρε χάνετε την ανθρωπότητα, ρε παιδιά. Είναι σοβαρή. Το μόνο που σχεδιάζει είναι τα σύνορα. Οι σημαίες, τα πανιά, τα ξεσκονόπανα είναι. Τι λένε, ρε φίλε. Ρε τους βλέπεις και τελειώνει η ψυχή σου, ρε γάμπο τα σπίτια τους. Έχω κουραστεί να βρίσκω, έχω κουραστεί να φωνάζω, κουραστεί γιατί δεν έμειναν εκεί να πολεμήσουνε. Τι να πολεμήσε, μαλάκα, ποιο να πολεμήσε. Το αεροπλάνο πάνω στους Λεωβίδες. Ποιο να πολεμήσεις. Τον Άσαντ, τους Ρώσους, τους Γάλλους. Ποιο να βρω το πολεμήσεις. Εγώ θέλω να απαντήσω μια ερώτηση απάντηση σε όλους αυτούς. Γιατί όλοι αυτοί οι 4-5 χιλιάδες που αυτοκτόνησαν και δεν πολέμησαν για την πατρίδα. Κάτι θα απαντήσει πάνω σε αυτό. Στη Σμύρνη. Γιατί δεν έκαθαν να πολεμήσουν για τη Σμύρνη. Και την κοπάνησαν. Και όταν την κοπάνησαν από εκεί κάτω τραγμένοι, πόσοι πόντε δέχτηκαν τότε οι Έλληνες εδώ πέρα. Και αυτούς και τους πόντιους. Τι να πρωτοποιήσει, ρε φίλε, σε ποιο να πρωτομιλήσεις. Και όταν τα λες αυτά, αμέσως κολλάνε τη γαμμένη τρεξινιά αν θέλει να. Τι αν θέλει να γρμάκα, καταλαβαίνεις. Εγώ το έχω ζήσει από το πετσί μου. Στη Βαγδάτη ήμουνα και ο πάνω μου ήταν τα αεροπλάνα της Γαλλίας, της δυτικής πολιτισμένης Γαλλίας, της Αμερικής. Όταν με βομβάρδισαν πάνω το κεφάλι μου και δεν ήξερα που να πάω, που να κρυφτώ. Γιατί δεν κάνω τι να πολεμήσει. Ποιο να πολεμήσει, ρε παιδιά, ποιο να πολεμήσει. Χάνεται ανθρωπότητα, ρε παιδιά. Γαμμένα σύνορα, γαμμό τις χώρες και τα σύνορα, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να ακουστεί, ρε Αποστολή. Μόλο που το ξέρεις πως έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει. Μόλο που το ξέρεις πως έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει.